την διεύρυνση του χριστουγεννιάτικου θεσμού της Ονειρούπολης σε όλο το νομό Δράμας. Αποφάσισε η νέα Δημοτική Αρχή του Δήμου Δράμας και ήδη ανέλαβε την πρωτοβουλία κινήσεων εξωστρέφειας της γιορτής. Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση στο Δημαρχείο της Δράμας με πρωτοβουλία του Δημάρχου Γιώργου Παπαδόπουλου και τη συμμετοχή δημάρχων και αντιδημάρχων τουρισμού και των υπόλοιπων τεσσάρων Δήμων. Σε δηλώσεις του στον Αλφα News 95,5, ο εντεταλμένος σύμβουλος για την Ονειρούπολη, Χρήστος Μαυρίδης, ανέφερε πως στόχος είναι να αξιοποιηθεί το συγκεκριμένο brand name για την τουριστική ανάπτυξη όλου του νομού και την προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Ένα σημαντικό βήμα έγινε στην κατεύθυνση εξέλιξης του έργου κατασκευής του νέου Δημοτικού Σταδίου Δράμας. Η διαδικασία δημοπράτησης τελείωσε και ήδη η αρμόδια Επιτροπή του Δήμου Δράμας ενέκρινε το πρώτο πρακτικό για το διαγωνισμό και όρισε προσωρινό ανάδοχο του έργου, το οποίο είναι ενταγμένο προς χρηματοδότηση στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών. Μια πολύ ωραία εκδήλωση με επίκεντρο τα ζώα πραγματοποιήθηκε χθες Δευτέρα στο Καλαμπάκι και συγκεκριμένα στο Αλσίλιο του χωριού. Φιλόζωοι, ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς και ευαισθητοποιημένοι πολίτες συγκεντρώθηκαν μαζί με τα ζώα τους προκειμένου να συζητήσουν και να ενημερωθούν για διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση των ζώων και κυρίως των αδέσποτων. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το διήμερο ταξίδι στην Αθήνα στο πλαίσιο του νέου έργου «Ώρα να μάθεις» με φορέα υλοποίηση στην Ένωση Κυριών Δράμας. Το ταξίδι περιελάμβανε επίσκεψη στον συνήγορο του πολίτη και στην Εθνική Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Η 24η γιορτή σπόρων του Πελίτη θα πραγματοποιηθεί φέτος το Σάββατο 11 Μαΐου στη γη του Πελίτη στο Μεσοχώρι Παρανεστίου Δράμας. Πρόκειται για την ετήσια κεντρική εκδήλωση του Πελίτη για τις παραδοσιακές ποικιλίες σπόρων. Μια παγκόσμια συνάντηση που φέτος αφιερώνεται στους ηθαγενείς της φυλής Καγιάπο.